Κύριε Μακριά, εντοπίστηκε βλαβερή ουσία σε κάποια αναψυκτικά? Ναι, από τον ΕΦΕΤ, που είναι ο Οργανισμός για την Παρακολούθηση των Τροφίμων, μας ήρθε μια οδηγία, πήγε σε όλες τις ενώσεις καταναλωτών, για την Coca-Cola Light του μισού λίτρου, το μπουκάλι του μισού λίτρου, και για το Nestea που είναι το κρύο τσάι, το μπουκαλάκι το μικρό. Μας ήρθε και εμείς, θεωρήσαμε καλό, εφόσον μας ήρθε αυτή η οδηγία, να τη διοχετεύσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ενημέρωση του κοινού βέβαια. Δηλαδή ουσιαστικά πρέπει να αποσυρθούν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ναι, πρέπει να αποσυρθεί από τα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτή η ουσία. Η Ένωση Καταναλωτών θα κάνει κάποια κίνηση, έτσι μια βόλτα από τα σούπερ μάρκετ, να δούμε αν έχει εφαρμοστεί αυτό? Να σας πω, η Ένωση Καταναλωτών δεν έχει αρμοδιότητα για τα σούπερ. Απλώς η Ένωση Καταναλωτών έχει αρμοδιότητα να ειδοποιήσει και να ενημερώσει τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα χωρανομίας, είναι ζήτημα άλλων υπηρεσιών για να ενεργοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλες φορές τέτοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και έχουν αποσυρθεί επιτυχώς? Να σας πω, οπωσδήποτε αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει κάποια αποσύρση, τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, αλλά η Ένωση Καταναλωτών όποτε έχει τέτοια ευκαιρία και έχει τέτοια οδηγία, την κοινοποιεί για να μπορέσει να ενημερώσει τον κόσμο.